Στις κάλπες προσέρχονται οι μουσικοί προκειμένου να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους. Ο Χάρης Πρέτζας, από κοινού με άλλους υποψήφιους, απέφθινε κάλεσμα σε όλους τους μουσικούς να προσέλθουν και να λάβουν μέρος στις εκλογές που διεξάγονται και αύριο στο εργατικό κέντρο. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Στο μεταξύ, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να συμμετάσχει στη Γενική Απεργία στις 9 Νοεμβρίου και στη συγκέντρωση που θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων στις 10.30 το πρωί. Ο υποψήφιος για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για το Σωματείο των Μουσικών, καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες να παρευρεθούν σήμερα και αύριο 11 με 7 να έρθουν όλοι να ψηφίσουν. Χρειαζόμαστε ένα σωματείο μαζικό και δυνατό, με μεγάλη συμμετοχή, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες του επαγγέλματός μας. Ταυτόχρονα καλούμε και τον κόσμο για την απεργιακή κινητοποίηση που υπάρχει στις 9 Νοεμβρίου και καλούμε όλους τους συνάδελφους για να έρθουν για ψηφοφορία. Ο κλάδος μας και μετά την πανδημία έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Υπάρχει θέμα με τα μεροκάματα, με τα ένσημα, με συλλογικές συμβάσεις. Αυτή τη στιγμή ο καθένας είναι μόνος του. Κλείνει μόνο στο μεροκάματο, θα θέλαμε να φτιαχτούν συλλογικές συμβάσεις. Δεν είναι μόνο η λαϊκή είτε η δημοτική, δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός. Η μουσική είναι μία, οι νότες είναι 7, είτε παίζονται με τσέλο, είτε με μπουζούκι, είτε με κιθάρα. Υπάρχουν και άλλοι κλάδοι στη μουσική, όπως είναι τα οδεία, όπως είναι οι λυρικές σκηνές, όπως είναι... Υπάρχουν προβλήματα σε όλες τους υποκλάδους, ας το πω, της μουσικής.